Επειδή νοσηφέρεται να παρουσιάζει η υγεία της Βίκη Σταμάτη, η οποία βρίσκεται προφυλακισμένη στον Κορυδαλό από τον περασμένο Απρίλιο. Μάλιστα, ο συνήγορός της, ο οποίος την επισκέφτηκε και είχε ολιγόλεπτη συνάντηση μαζί της, περιέγραψε την κατάστασή της με τα πιο μελανά χρώματα. Είδα την κυρία Σταμάτη τώρα, μόλις βγήκα, ήταν μια τραγική φιγούρα που δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με τον δικηγόρο της. Με ανησυχεί ιδιαίτερος και θεωρώ πια ότι η κατάστασή της βρίσκεται σε πολύ άσχημο σημείο. Η σύζυγος του Άκη Τσοχατζόπουλου, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, είναι ιδιαίτερα εξαντλημένη, θέλει μονίμως να είναι εξαπλωμένη στο κρεβάτι και χρειάζεται άμεση ιατρική βοήθεια. Πιστεύω ότι οι φυλακές οφείλουν αμέσως να παρεύουν και να χρήζει άμεσης ιατρικής εξέτασης και ιατρικής φροντίδας. Είμαι εξαιρετικά ανήσυχος και θεωρώ ότι και οι φυλακές πρέπει να είναι περισσότερο ανήσυχες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διεύθυνση των φυλακών είναι ενήμερη και ήδη έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε τις επόμενες ημέρες η κυρία Βίκη Σταμάτη να εξεταστεί από γιατρούς. Δεν έχει διευκρινιστεί ωστόσο αν αυτό θα γίνει στις γυναικείες φυλακές ή αν θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλού.